στα πλαίσια του έργου ολοκληρώνοντας τον βουλγαρικό τουριστικό προϊόν στο οποίο συμμετέχουν το η Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης, η Δημοφέλεια του Δήμου Καβάλας, ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος του Μπάνσκο της Βουλγαρίας και το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2014 θα πραγματοποιηθούν 8 τετραήμερα σεμινάρια με σύγχρονα θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι διευθύνουν τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ μπαρ, καφέ-μπαρ, beach beach-bar, γραφεία ταξιδιών κτλ. ή εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις ή απλά θέλουν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον τουριστικό τομέα. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθηση των σεμιράριων. Ε, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 υλοποιήσαμε διάφορα έργα ε, και φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος υλοποιούμε αυτή τη στιγμή από αύριο Τετάρτη, 3,5 ώρα το απόγευμα το πρόγραμμα των σεμιναρίων. Ειδικότερα είναι 32 διαφορετικές θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν τον τουριστικό τομέα και μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι πηγή ανάπτυξης για την περιοχή μας και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα. Ε, συγκεκριμένα αφορά διευθύνοντες, ε, διευθύνοντες ξενοδοχείων, διευθύνοντες εστιατορίων, καφέ μπαρ, ε, ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών γραφείων, γενικά ε, με οποιονδήποτε ασχολείται με τον τουρισμό. Ε, επίσης, μία άλλη σειρά, σειρά σεμιναρίων αφορά οι ε, υπαλλήλου οι οποίοι ασχολούνται, όλους αυτούς δηλαδή οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, είτε σαν προσωπικό ξενοδοχείο, προσωπικό εστιατορίων, προσωπικό επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος. Εκτός όμως από τους προαναφερθέντες, μπορεί να το παρακολουθήσει και οποιοδήποτε πολίτης θεωρεί ότι στο μέλλον μπορεί να ασχοληθεί με τον τουρισμό, καθώς όπως προανέφερα θεωρούμε ότι είναι μια πηγή ανάπτυξης, αλλά αν θέλετε και μια ...πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας, επομένως η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του τουρισμού... ...θα φανεί χρήσιμη στον οποιονδήποτε νομίζει ότι μπορεί να έρθει τις ώρες αυτές που λέμε να παρακολουθήσει το σεμινάριο. Ξεκινάμε, είπαμε, αύριο Τετάρτη, 3,5 ώρα το απόγευμα, με την πρώτη θεματική ενότητα και τελειώνουμε 6 Μαρτίου. Υπάρχουν σχεδόν καθημερινά προγράμματα, πρωί-απόγευμα και πολλές φορές παράλληλα και για τους διευθύνοντες και για τους υπαλλήλου. Ε, σε πού θα γίνει το σεμινάριο, πού θα γίνονται τα μαθήματα και αν είναι δωρεάν. Τα μαθήματα είναι δωρεάν, είναι πεντάωρα, η κάθε θεματική ενότητα είναι πεντάωρη. Τα μαθήματα είναι δωρεάν φυσικά και γίνονται στο χώρο του ΤΕΙ, στο κεντρικό κτίριο. Ε, έχουμε βάλει κάποια σημεία έτσι για να προσανατολίζουμε τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τον χώρο επακριβώς. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να το βρει. Ε, πιστεύω ότι θα βρούμε από τα email και τα τηλέφωνα τα οποία λαμβάνω. Θεωρώ ότι θα έχουμε ε, μεγάλη συμμετοχή, γιατί πραγματικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ε, με τον ε, τουρισμό.